Επιστροφή στην κανονικότητα επιχειρείται στη Βενεζουέλα μετά από μια εβδομάδα στα πρόθυρα του απόλυτου χάους. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα ότι η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί πλήρως σε ολόκληρη την επικράτεια. Όμως υπάρχουν αναφορές ότι τα σοβαρά προβλήματα συνεχίζονται σε πολλές περιοχές. Ο Υπουργός Ενημέρωσης Χόρχε Ροντρίγκες ανακοίνωσε την απόφαση του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο ότι την Πέμπτη μπορούν να ξεκινήσουν εκ νέου οι σχολικές δραστηριότητες και η εργασία. Όσο η χώρα είχε βυθιστεί στο σκοτάδι, τα αποθέματα σε νερό, τρόφιμα και καύσιμα μειώθηκαν επικίνδυνα και υπήρξαν καταγγελίες για λαιλασίες και θανάτους ασθενών στα νοσοκομεία. Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για κακοδιαχείριση που οδήγησε στη διακοπή της ηλεκτροδότησης. Απ' την πλευρά του, ο Νικολάς Μαδούρο έστρεψε τα βέλη του στην Ουάσιγκτον και τον Χουάν Γκουαϊδό, κατηγορώντας τους για μεθοδευμένες κυβερνοεπιθέσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η δικαιοσύνη ξεκινά έρευνα κατά του Γκουαϊδό για φερόμενη εμπλοκή σε δολιοφθορά.